εταιρικά που έκανε. Άρπατη τώρα και άστε τους λογαριασμούς. Ήρθε η ώρα, Μαρία, ήρθε. Πέρασε η ώρα, σημαίνει. Πάμε να ακούσουμε λίγο τους Κοζαμόστρα και τον Αγάθωνα. Θα πάρω τον Αγάθωνα. Θα πάρεις τον Αγάθωνα. Να ετοιμάσουμε. Μέσα στην Εγνατία. Λοιπόν, θα πάρεις τον Αγάθωνα και θα του πεις. Θα πάρεις τον Αγάθωνα και θα του πεις ότι είσαι δημοσιογράφος, μουσικολόγος του κυπριακού περιοδικού Νότες. Είμαι Κυπριά. Και, ναι. Και θέλεις να του κάνεις συνέντευξη. Πώς το λέει το περιοδικό? Νότες. Νότες. Θέλεις να το ρωτήσεις πολλά πράγματα για την καριέρα του, τα προσωπικά του, τη σχέση του με τη Μαριό, τον Πασχάλη, τον Ζαφύρη Μελά, αλλά κυρίως τι θα πει όταν ερωτηθεί από τους ξένους δημοσιογράφους στη Σουηδία για τη Μέρκελ και τη σκληρή στάση που έχει απέναντι στα κράτη που αντιμετωπίζουν οικονομική κρίση. Πρέπει να πεις 5 φορές τη φράση «Η Ελλάδα και η Κύπρος περιμένουν από ένα μυστακοφόρο να προτάξει τα στήθη του και να τη βάλει στη θέση της». Παναστατικά. Πολύ να τσ' από την Κύπρο τώρα, τσ' είμαι πολύ φουντωμένη. Καλή, μην είναι κανονικά. Κανονικά θα μου πεις. Βαντανίστη. Πώς με λένε καλέ. Μαρία Μαρίου. Μαρία Μαρίου. Κωνσταντίνα, Κωνσταντίνα. Ναι. Ο κύριος Αγάθωνας. Καλείος. Γεια σας. Κωνσταντίνα Κωνσταντίνου, είμαι δημοσιογράφος από ένα κυπριακό περιοδικό της Νότες. Είστε καλά? Μια χαρά. Ήθελα να σας ρωτήσω, κυρία Αγάθωνα, αν θα θέλατε να κάνουμε μια συνέντευξη. Βεβαίως θέλω. Χαίρομαι πάρα πολύ. Έχουμε να πούμε τόσα πολλά. Να ξέρετε ότι και η Κύπρος, παρόλα αυτά που περνάει, είναι πολύ κοντά σας και χαιρόμαστε για τη συμμετοχή σας. Ευχαριστώ πολύ. Θα κλείσουμε ένα ραντεβού ή θέλετε αυτή τη στιγμή, μπορείτε? Πώς δεν μπορώ. Μισό λεπτό να βάλω το μαγνητοφωνάκι μου. Χαίρομαι πάρα πολύ. Είστε τόσο γλυκός. Θέλετε να με πάρετε στο σταθερό? Όχι, είμαι πολύ καλά εδώ. Είμαι στο γραφείο. Είστε προσίγωρος άνθρωπος. Χαίρομαι πάρα πολύ. Έχουν ακουστεί τόσο πολλά για τη συμμετοχή σας. Ναι. Έχουν ακουστεί και μίλησαν άνθρωποι με τους οποίους μπορεί να μην είχατε συνεργαστεί πριν, όπως ο Ζαφύρης Μελάς, ο Πασχάλης και άλλοι καλλιτέχνες που περιμέναμε να σας συμπαρασταθούν. Ειδικά οι θεσσαλονικείς καλλιτέχνες είναι οι χειρότεροι σε αυτόν τον τομέα. Γιατί το λέτε οι χειρότεροι? Είναι ανταγωνιστικοί. Γιατί αυτοί οι τρεις που μίλησαν εναντίον μου είναι από τη Θεσσαλονίκη. Οι τρεις, η Μαριό, ο Πασχάλης, ο Μελάς. Ενώ οι υπόλοιποι που έχουν πει τα καλύτερα λόγια είναι όλοι από την Αθήνα. Ο Πάριος, η Πεγκυζή. Καλά, για τη Μαριό, από ό,τι έχω ενημερωθεί, ξεκινήσατε πρώτος εσείς τον καυγά. Όχι, ποτέ δεν ξεκίνησα πρώτος. Μην πιστεύετε ότι ακούτε. Εντάξει, δεν έχω ξεκινήσει ποτέ πρώτος τίποτα. Εσείς... Πάντα είμαι αμυντικός, σε θέση άμυνας. Εσείς δεν είπατε, κυρία Άθωνα, ότι η Μαριό δεν είναι ρεμπέτησα να μην κάθεται να τραγουδάει? Όχι, η Μαριό ξεκίνησε και είπε ότι δεν θα πήγαινα ποτέ με ρεμπέτικο στη Eurovision. Mm. Και χωρίς να με ρωτήσει αν θα πάω με ρεμπέτικο ή όχι. Φυσικά και δεν πηγαίνω με ρεμπέτικο στη Eurovision. Και πολύ καλά θα κάνετε. Νομίζω θα επηρεάσετε πάρα πολύ κόσμο με το ρεμπέτικο. Εγώ ξέρω νέα παιδιά που άρχισαν να μαθαίνουν το ρεμπέτικο. Εγώ έχω ένα ιό που μου ζητάει τζουρά να μάθει. Είδες. Αλήθεια. Και δεν ξέρω πού να βρω τζουρά. Άλλο θέμα αυτό. Καλώς. Τώρα, να σας ρωτήσω κάτι. Ο Ζαφύρης Μελάς. Ναι. Είναι ο ανταγωνισμός που τον έκανε να λέει αυτά τα πράγματα, λέτε? Δεν ξέρω. Τι ανταγωνισμό να έχει μαζί μου? Αυτός είναι ένας σκύλος. Ο σκύλος με ένα ρεμπέτι δεν έχει καμία σχέση. Εννοείται τραγουδιστικά κατηγορία σκύλος, κατηγορία ρεμπέτι, κατηγορία ρεμπέτι. Σαν άνθρωπος είναι ο καλύτερος άνθρωπος του κόσμου. Δεν με ενδιαφέρει. Είναι ένας σκύλος όμως. Λέει σκυλοτράγουδα. Δηλαδή από αυτά που εγώ θα ντρεπόμουν και από δίπλα τους να περάσω, όχι να τα τραγουδήσω. Δεν έχετε άδικο. Ναι, γιατί μπορώ να κολλήσω λίσα. Τι είπατε? Μπορεί να κολλήσω λίσα, λέω. Έχετε πάρα πολύ χιούμορ, κυρία Αγάθωνα. Και αυτό που αισθάνομαι. Έχω δυστυχώς. Και που όλος ο κόσμος αναγνωρίζει σε εσάς, είναι ότι δεν έχετε κανένα πρόβλημα να πείτε τη γνώμη σας, όποια και να είναι. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με κανέναν και ποτέ δεν είχα. Να σας ρωτήσω κάτι τώρα. Εσείς θα πάτε, θα εκπροσωπήσετε την Ελλάδα στη Σουηδία και. Αυτό θα είναι πολύ μεγάλη υπόθεση στις ιστορικές στιγμές που ζούμε. Όταν θα έχετε την press conference και θα σας ρωτήσουν οι δημοσιογράφοι τη θέση της Ελλάδας ή της Κύπρου ή όλων των χωρών του Νότου που βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση, έχετε σκεφτεί να στείλετε κάποιο μήνυμα? Εγώ θα πω ότι πρέπει να βγούμε από το ευρώ, να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να προσπαθήσουμε μόνοι μας. Δεν είμαστε άχρηστοι εμείς. Εμείς τους μάθαμε τα πάντα.
Όλους τους Ευρωπαίους, αυτούς τους αγριάνθρωπους. Τους έχουμε μάθει τα πάντα. Να τρώνε, να πίνουν, να κατουράνε, να κοιμούνται. Τα πάντα, τα πάντα. Ό,τι ξέρουν και δεν ξέρουν από εμάς τα μάθει. Ξαφνικά μας κάνουν τους μάγκες. Και για τη Μέρκελ. Η Ελλάδα και η Κύπρος περιμένει από ένα μισθακοφόρο να προτάξει το στήθος του να τη βάλει στη θέση της. Δεν θα τη βάλουμε εμείς στη θέση της τη Μέρκελ. Εμείς πρέπει να αποχωρήσουμε. Τι δουλειά έχουμε από τους αγριάνθρωπους μαζί. Δεν έχουμε καμία σχέση. Εμείς είμαστε 15.000 χρόνια μετά από αυτούς. Επειδή είχαμε κάποιες αντικείες, επειδή έχουμε άχρηστους πολιτικούς, όχι εσείς, εμείς. Η δική σας είναι πιο. Νομίζω. Και εγώ έτσι νομίζω. Ναι, η δική μας είναι πολύ άχρηστη. Οι Ελλαδίτες, για να μην πω οι Έλληνες. Γιατί και εσείς Έλληνες είστε. Λοιπόν, επειδή έχουμε άχρηστους πολιτικούς, δεν σημαίνει ότι είμαστε και άχρηστοι λαοί. Δεν έχετε άδικο. Ναι. Οι επιλογές όμως των λαών κρίνουν και τους λαούς. Τι να κάνουμε, εγώ είμαι ακόμα στην εποχή του Ρίγα Φεραίος. Νομίζω ότι ο τελευταίος πραγματικός Έλληνας ήταν αυτός. Από εκεί και πέρα όλοι είναι άστα να πάνε. Να σας πω εμένα ποιο είναι το πρόβλημά μου τώρα, κύριε Αγάθωνα. Ναι. Εγώ δεν είμαι η Κωνσταντίνα Κωνσταντίνου. Ποια είστε? Είμαι η Μαρία Μπακοδήμου και σας κάνω φάρσα, αλλά μας βγήκε τόσο ωραία αυτή η συνέντευξη. Αγάθωνα, Φώτης και Μαρία Λάι. Είσαι φοβερός! Είσαι πάρα είσαι πολύ φοβερός! Μπράβο! Προσκυνώ! Συγγνώμη, έχετε εκπομπή τέτοια ώρα. Εντάξει, ναι, το παρατραβήξα. Πού το βρήκατε, ρε παιδιά, την εκπομπή τέτοια ώρα? Αγάθωνα, είσαι τόσο ωραίος τύπος και χαίρομαι πάρα πολύ που θα μας εκπροσωπήσεις έξω. Γεια σου, Κωνσταντίνα Κωνσταντίνου. Τι? Γεια σου, Κωνσταντίνα Κωνσταντίνου. Εμένα να σου πω κάτι, Αγάθωνα, μ' αρέσει που δεν κολώνεις πουθενά. Είσαι ένας άνθρωπος τόσο χωρίς καμία ενοχή, αυτό που λες το πιστεύεις και προχωράς κανονικότατα. Εγώ, ειλικρινά σου μιλάω, δεν έχω δει άλλον καλλιτέχνη σαν εσένα. Όχι, και ούτε θα δεις, να είσαι σίγουρος. Και ούτε θα δω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είναι πολύ μεγάλη μας χαρά να έρθεις στην εκπομπή μας. Με προσύνη όμως, ε. Τι, εντάξει, εντάξει, να σου πω. Δεν έχει να κάνει αυτό, έτσι κι αλλιώς. Προφανώς δεν χρωστά σε κανένα. Ενώ δεν σε κρατάει κανένας από πουθενά, οπότε μπορείς να λες τη γνώμη σου ελεύθερα. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Θα χαρούμε πάρα πολύ να έρθεις στην εκπομπή μας. Πότε θέλετε να έρθεις? Όποτε θέλεις εσύ. Θα σου στείλουμε λοιπόν, ταξίδι. Θα μιλήσουμε μετά να το κανονίσουμε. Λοιπόν, θέλετε να σας πω πότε θα είμαι στην Αθήνα. Θα είμαι 1 και 2 Απριλίου στην Αθήνα. 1 και 2, τότε να κλείσουμε την μία μέρα. Τέλεια! Σε ευχαριστούμε πολύ για όλα. Είσαι πάρα πολύ γλυκός. Γεια χαρά. Λοιπόν, παιδιά, δεν τροπιάστηκα.